Και τι να κάνει η κοπέλα, θέλει να ανεβάσει τα νούμερα. Για να ανεβάσει τα νούμερα, σου λέει να πούμε: έχω φουντάρι που έχω φουντάρι, να φωνάξω το Σάκη με τη Μαριαλένα να βρω τη γυναικιά μου. Α, ξεκίνησε κατευθείαν, ναι. Ναι, δεν υπάρχει. Με μαλέσκου, τι να κάνω, ναι. Παιδιά. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Στη χθεσινή ημέρα έκανε στο νεανικό, στο δυναμικό κοινό που λένε, το νεανικό είναι στην ουσία, λοιπόν, έκανε 6% η Μαλέσκου. Μετά μου λέτε εμένα ότι έχω αιμονές. Δεν βλέπετε ότι όλος ο κόσμος καταλαβαίνει όλα αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, και κάνει ό,τι μπορεί για να ανεβάσει τα νούμερα. Και τι έκανε, τράβηξε χαρτί από το Survivor. Σου λέει Σάκη Μαριαλένα, θα κάτσουν να ακούσουν, ναι. Mm-hmm. Και καλά για τη σχέση και τα παπαριντή και τα γνωστά, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, η κοπέλα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Πάλι σήμερα γράφανε παντουμαξί, δεν φτάνει, κάνει τη μαλακία αυτή. Το μεγεθύνουμε και οι δημοσιογράφοι. Έκλαιγε σήμερα, ήταν δραματική η εκπομπή. Πως είχε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί πήγε η άλλη κοπέλα μέσα καλεσμένη και τη έλεγε το μεγάλο μπαμ που έγινε στη ζωή τη κτλ. Σίγουρα ήταν ένα δραματικό θέμα αυτό που παρουσίασε. Αλλά όμως δεν βγάζουμε την παρουσιάστρια, βγάζουμε την κοπέλα που το πέρασε, γαμώτο μου. Η παρουσιάστρια έπαθε ζημιά. Τι λέτε, μωρέ, για την παρουσιάστρια τα κάνουμε. Και τα λέμε. Τα ίδια με τα χθεσινά. Λέω, δηλαδή λέει το δράμα της άλλη κοπέλα, η παρουσιάστρια τα πέρασε. Μα τι στο διάολο γίνεται, τόσο μαλάκες μας έχετε. Δηλαδή, έχω πάρει τέτοια φρίκη με αυτήν την ιστορία που δεν το έχω άλλο πια. Κάτσε όμως, θα πρέπει σήμερα να ηρεμήσεις γιατί πονάει η Μαλέσκου. Και πρέπει λίγο να. Εντάξει, ναι, να ηρεμήσεις. Πριν φτάσω εκεί σε αυτό το κομμάτι, και το οποίο ποσός με ενδιαφέρει, mm-hmm. και αυτό τα χρησιμοποιεί όλα κτλ. Θέλω να πω για μία φορά ακόμα. Η επίδειξη των ελληνικών της είναι απαράδεκτη. Η επίδειξη του ότι είμαι ωραία γυναίκα είναι απαράδεκτη. Το έχουμε πει 50.000 φορές αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ρε παιδιά. Είναι με αυτό που βλέπεις. Το αποτέλεσμα είναι 6% ή τσολάκι, χωρίς ομάδα, χωρίς ένα τρισάθλιο πακέτο είναι και βαράει 10%. Γιατί μόνο είναι τρισάθλιο πακέτο, είπα. Τρισάθλιο πακέτο είναι, έλα τώρα, εντάξει. Τρισάθλιο πακέτο είναι. Εννοείς δεν κολλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή καλά που πάρανε τη τέτοια μέσα από το YouTube Weekly. Τη Σιρίχα, τη Σιρίχα που είναι και φίλη μου. Λοιπόν, καλά που τη βάλα, όχι επειδή είναι φίλη μου. Καλά, που... καλά και η Τζορτζέλα καλά τα πάει. Η Τζορτζέλα, εντάξει, η Τζορτζέλα έχει πατέρα ζημιά. Έχει πάει στην άλλη άκρη. Όλο αρνητική τα βγάζει. Πρέπει να μάθει και να γελάει. Άκουσε, το να παίξει τον ρόλο του κακού είναι πολύ δύσκολο. Για να μην γίνει κακό ο ίδιο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις δίκιο. Έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ξέρει λοιπόν, και τι έχει περάσει, βέβαια. Ό,τι και να έχει περάσει, ρε παιδί μου, πρέπει να το ισορροπήσει. Είναι επαγγελματία. Τόσα χρόνια κάνει τη δουλειά αυτή. Τι, θεωρώ ότι έχει απορροφήσει λίγο το ρόλο από τα διλήμματα και πήγε με αυτό στη Τζολάκη. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, ένα έτσι λίγο περίεργο σχολιασμό κάνει, ένα, αλλά θα βρει το. Για να φτάσω στην Τζορτζέλα, mm-hmm. πρέπει να περάσουν πρώτα από άλλα πράγματα. Αλλά τώρα δεν θα κάνω ανάλυση τη εκπομπή τη Τζολάκη, γιατί άμα κάνω ανάλυση τη εκπομπή τη Τζολάκη, πάλι θα μου τη λένε. Να πούμε ότι και καλά τη λες εσύ, άρα γυρνάει λέει: εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Τι λες, μωρή, τι είμαι να με τόσα χρόνια, τι δουλειά κάνουμε. 31 χρόνια σε δουλειά αυτή να πούμε δημοσιογράφος, λέει, λέει για τη σχολή τη τι να του πω, είμαι καθηγητή σχολή δημοσιογραφία, να τη φύγει ο τάκο. Επειδή δεν λέμε τα δικά μας. Μην το γράφουμε τελείως τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να μάθετε ότι ρε παιδί μου, κάντε ένα σχόλιο, μην λέτε και μαλακίες μέσα. Δηλαδή, πας να λέει, δεν είναι δημοσιογράφος αυτός. Τι στο διάλογο είναι. Δηλαδή, τι είναι ο δημοσιογράφος, δηλαδή, παραπάνω από αυτόν που παρουσιάζει, παραπάνω από αυτόν που κάνει τόσα ρεπορτάζ. Έχω στην πλάτη μου το λιγότερο 600 αποκλειστικά ρεπορτάζ. Αποκλειστικά, δεν είναι τα ρεπορτάζ που έχω κάνει. 600 αποκλειστικά. Θα μου πείτε εμένα για δημοσιογραφία και ιστορίες για αγρίους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να πούμε, εντάξει. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κάτι για μένα, έχετε τόσα άλλα να πείτε. Πείτε οτιδήποτε άλλο. Όχι αυτά. Φορτσάτος ξεκίνησε. Ναι, φορτσάτος πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι τώρα, αυτό το βασικό κομμάτι. Η Μαλέσκου με τους αυλικούς της. Πρεσάρουν προς τα έξω συνέχεια κάθε μέρα. Εχθές με το δράμα που έγινε, ήταν μικρή με το ένα με το άλλο. Παντού υπάρχει μια Μαλέσκου. Παίρνει μια συνέντευξη του καθένα και ξαφνικά στη συνέντευξη που παίρνει, πρέπει δηλαδή πρώτα να βάλει το δικό της εγώ μέσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και στο φινάλε, για να είσαι παρουσιαστής, πρέπει να έχεις και μυρωδιά δημοσιογραφίας, γαμώτο μου. Έτσι είναι. Βασικά θα πρέπει να καταλάβει ότι ο πρωταγωνιστής εκείνη τη στιγμή είναι αυτός που παίρνει τη συνέντευξη και όχι η ίδια. Και εδώ το άλλο που με εκνεύρισε δηλαδή, σήμερα... Δηλαδή έχει περάσει τόσο καιρός και ακόμα κλέβει πλάνα. Ναι ρε παιδί, η κοπέλα έχει πρόβλημα να προβάλλει τον εαυτό της, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Λες και κάνει εκπομπή χωρίς αύριο. Έχει ανανεώσει την επόμενη χρονιά και έχει κάνει εκπομπή χωρίς αύριο. Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο, άστο να βγάλουμε κανένα θεματάκι εκεί πέρα μέσα
να δούμε τι γίνεται. Ναι, και ουσιαστικά από τη συνέντευξη δεν βγαίνει κάποιο ζουμί ή κάποιο θέμα. Προφανώς βγαίνει ότι κλαίει. Μόνο για την ίδια. Είπε το δράμα τη άλλη εκεί πέρα που πήγε στην εκπομπή, αυτή κλαίει. Βέβαια η άλλη είχε το δράμα. Η Μανέσκου κλαίει. Συγκινήθηκε. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Τι έκανε. Καταρχήν δεν πρέπει να συγκινήσει εκείνη τη στιγμή επάνω. Mm-hmm. Πρέπει όταν έρθει ναι, το πικάρι, όταν πικάρεις και συγκινηθείς, πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό και να είναι και όλοι γύρω συγκινημένοι πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν. Δεν λέει ο άλλος ο αυλικός ο κολοδημοσιογράφος, γιατί αυτός είναι κολοδημοσιογράφος. Ο αυλικός που γράφει ότι κλαίει. Σήμερα δράμα στην εκπομπή πέρασε η Μαλέσκου. Τι λέτε ρε κόπανη. Τι λέτε ρε κόπανη και η άλλη γυναίκα για τον πόνο της εκεί πέρα μέσα. Και μετά, ρε Συνάσο. Είπαμε να πούμε να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε να πούμε να έχουμε εμπάθειες κτλ. Μου γράφετε την Τζολάκη ότι έκανε 10%, την πήρε από 15% και το πήρε 4%. Και η άλλη να πούμε έκανε 6% που το πήρε από 25% και το πήγε στον πάτο. Καλά, βγήκε προχθές εκεί ο Νάσος, τι θα κάνει. Θα ναι, αλλά, εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι σωστό όμως, μου είχε πάει τότε και την άλλη. Και η άλλη στο φινάλε, αυτή τη στιγμή Τσολάκη, εγώ ξέρετε δεν τη συμπαθώ καθόλου. Εκείνα μου πείτε, έχουν πει για εμπάθειες και μαλακίες. Αλλά εγώ δεν τη γουστάρω την Τζολάκη. Αλλά δεν μπορώ όμως να μην δεχτώ ότι αυτή είναι μια νέα προσπάθεια, κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Δεν έχει βρει ρυθμό η ομάδα. Ένα κανάλι υποδιάλυση δημοσιογράφη του κόλλου μέσα αρκετοί. Συζητιέται, λέει ότι από Σεπτέμβρη, επειδή δεν τα λέει ότι πρέπει να τις βάλουν και άλλο δίπλα. Εντάξει, και αυτό είναι, ξέρεις, όταν το ακούω αυτό, είναι κακό γιατί σε ρίχνει σαν παρουσιάστρια. Δηλαδή λες τώρα που δεν είναι Τζολάκη, καλά. Όποιο μαλάκα είπε ότι δεν τα λέει είναι μαλάκα. Και σήμερα είμαι πολύ σαντάρισμένο. Ναι, αυτό είναι χοντρομαλάκας. Ναι. Γιατί Τσολάκη αν μη τι άλλο τα λέει. Απλά είναι τεμπέλα. Όπως τεμπέλα είναι και Face Κορδά και πολλές άλλες. Νομίζουν κάποιες γυναίκες ότι με την ομορφιά τους, την εμφάνισή τους και το χαμόγελό τους είναι αρκετό. Εντάξει. Αλλά άλλο τεμπέλα που θα πάρει αργά ή γρήγορα μπροστά γιατί θα τη μπει το τέτοιο στον ποπό και θα τρέχει ο νεύτης. Και άλλο η άλλη. Που ό,τι και να γίνει το παίρνει επάνω της και πρέπει εμένα να δείτε που γελάω, που κάνω, που ράνω κτλ. Και έρχομαι σε ένα σοκομανίδι. Ρε Συνάσο, πήγε στο Λόβιτ. Μπορεί να το παίζει να μου πει και του χρόνου να λες κάνω πάσο για να πιάσω ένα στασίδι εκεί πέρα, να βάλω κανένα μεροκάματο. Μαζί σου. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει στο φινάλε. Δεν λέμε, όχι δημοσιογράφος είσαι, να πιάσει ένα στασίδι θέλει κι εσύ. Λοιπόν, και μάλιστα είσαι και καλό δημοσιογράφος. Την Τζολάκη την πηδά. Τι γράφει ότι πήγε 4%, ενώ η άλλη έχει πάει στον πάτο, να πούμε. Η άλλη είναι πάει κατά διαόλου, έκανε 6% στον νεανικό, χωρίς άλλη εκπομπή απέναντι. Πού πας ρε Μαλέσκου, πού πας ρε Μαλέσκου, γιατί η άλλη τουλάχιστον για να κάνει 10 Τσολάκη με τέτοια κολομάδα που έχει και τέτοιο σύστημα που έχει, θα το πάει πάλι 10%. Να αναλογιστούμε ότι ο Σκάι είναι πιο ισχυρό κανάλι από το Open, δεν είναι. Τρομερό πιο ισχυρό. Ξέρεις πόσο τσεκατό πήρε αυτή για να ξεκινήσει την εκπομπή της, 20-25. Ναι, ναι, ναι. Και η άλλη πήρε 14-15. Η άλλη πήρε 15. Mm-hmm. Η άλλη για να κάνει 6% πρέπει να κάνει σε 15 άλλη να έχει κάνει με 2% με 1,5%. Έκανε το ρεκόρ της αυτή. Δεν έχω δει την ανάλυση. Λοιπόν, και τσαντίζομαι γιατί ο άλλος πάει και γράφει για την Τζολάκη. Κάτσε ρε μάγκα. Εντάξει, προχθές βγήκε στη Μαλέσκου, τι να γράψει. Πρέπει μην γράψει την Τζολάκη. Δεν γράφουν και την Τζολάκη εκεί πέρα. Και επίσης δεν είναι ωραίο ρε εσύ, να τα πω και σε σένα να πούμε, να βγαίνει σε μια εκπομπή και να λες ότι χάρη σε μένα πήρε στο 15 λεπτό δικό μου πήγε στην κορυφή. Πέρα βρέχει. Άμα το θέμα είναι μάπα θα πες στον πάτο. Τι πάει να πεις αυτές εσύ, άμα είσαι εκεί. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό με τα νούμερα και αυτό το κόλλημα που υπάρχει. Λοιπόν, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στη φάση της Μαλέσκου, πραγματικά σας μιλάω, δεν βάζει μυαλό το κορίτσι αυτό. Και η αυλική, αυτή που. Αυτή η αντίψη γιατί στήρεψε για σένα. Ότι έπαθε πλάκα. Συγκινήθηκε το κορίτσι. Έπαθε ζημιά το κορίτσι μα. Χθε τα ίδια δεν είχαμε. Πάλι. Είχαμε το ατύχημα, το τροχαίο. Το ατύχημα, σήμερα είχε συγκινηθεί όμως. Λοιπόν. Συγκινήθηκε το κορίτσι μα. Είδε, μεταβάλλω στο τηλέφωνο. Είδε, τι έγραψα για σένα. Πώς σε πάω, πώς σε ανεβάζω. Να του πει μπράβο, μπράβο, συνέχισε αγόρι μου. Μπράβο, συνέχισε αγόρι μου. Τι ξεφτύλε είναι αυτέ. Πραγματικά σου μιλάω, δύο εκπομπέ μείναμε. Δύο εκπομπές και 15% και δύο μαζί δεν κάνουν. Καλά και πέρυσι το καλοκαιρινό μέχρι 10% έφτανε με Θοδωρή. Ναι, που είχε και δύο ζευγάρια. Το καλοκαιρινό. Ναι. Που είχε δύο ζευγάρια, πήγαν και αυτή ήταν, είχε την καβαλημένη την άλλη την Κακαβά που πάει στο Σκάι και αυτή. Όλοι οι καβαλημένοι στο Σκάι πάνε. Του οριδών. Όταν βλέπουν ένα καβάλα στα λόγω, εδώ είσαι εσύ. Δικιά μας, μπες μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Η άλλη καβαλημένη που δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει, που ήταν μιλάω εγώ, σταματήσω όλοι οι υπόλοιποι εσείς. Ο κόσμος τα βλέπε και δεν γουστάριζε. Παρ' όλα αυτά τώρα, πες μου η Μαλέσκου χωρίς τους βασικούς αντιπάλους που είχε απέναντι και χωρίς survivor, το έλεγα εγώ. Το survivor δεν έχει να ανεβάσει. Ναι. Από το παιχνίδι αυτό ανέβαινε. Αν δεν είχε, θα πήγαινε άπατη. Γι' αυτό και σήμερα πάλι έφερε το Σάκη με τη Μαρία Λένα. Το μέλλον για σωθεί. Για να μην ξεφύγει τέλο. Για να μην κλείσει με το τέλο. Σε λέω εγώ τώρα, το 6% αυτό έγραψε το ταμπλό. Το ταμπλό έγραψε. Αλλά βέβαια οι Αμερικοί γράψανε. Συγκινήθηκε το κορίτσι μας. Λες δηλαδή, και άμα αυτή βάλει τα κλάματα, θα πάνε οι άλλοι σοδόν να δουν που κλαίει. Ρε τι μας λέτε, ρε. Είπε το δράμα της η άλλη εκεί πέρα η κοπέλα, να πούμε, μπήκε μέσα, είπε το δράμα της και ξαφνικά, αντί να πείτε να μην το δράμα που έζησε η κοπέλα, λέτε το δράμα που έζησε η βάλει τα κλάματα, δεν άντεξε. Συγκινήθηκε το κορίτσι, σου λέω. Δεν άντεξε. Βέβαια το κλάμα το βάλε για άλλο λόγο, καλά είπε. Γιατί ο Χεζόνια την έκανε Χεζόνια. Είχαμε unfollow τη Μαλέσκου στο Χεζόνια και ο ίδιο ο Χεζόνια λέει πήγε και βγάλε τα like από τη Μαλέσκου και από το σκυλάκι τη στην Παλού. Φαντάσου. Αλλά άφησε λέει δύο μόνο like. Στο σκυλάκι πιστεύω. Δεν ξέρω. Νομίζω. Τώρα γελάς, αλλά νομίζω έτσι γράψατε. Μα ναι, ναι. Το κάπου το είδα στο YouTube. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο σκυλάκι ελπίζω γιατί. Εντάξει, εγώ να σου πω, ο άνθρωπο δεν ξέρει ελληνικά. Και μόλις του είπαν τι κάνει και μόλις συνειδητοποίησε τι γίνεται, λέει πού, Λούις. Μόλις, δεν ξέρεις τι έγινε τώρα. Άσε μόλις, πού, Λούις. Μπορεί και μπασκεμπολίστας δεν είναι ο άνθρωπος. Ναι, και φιρμάρα. Εντάξει, αθλητής, μπορεί να μην ήταν και τόσο, να ήταν λίγο τσιλιπιπών. Ξέρεις γιατί επίπεδο μιλάμε και ζώνια. Παναθηναϊκό, πού είναι τώρα. Βράσε το Παναθηναϊκό που παίζει. Ξέρεις γιατί επίπεδο μπασκεμπολίστας μιλάμε. Μιλάμε για άνθρωπο μέσα στους 10 πρώτους. Ναι. Ξέρεις σημαίνει μέσα στους 10 πρώτους. Εντάξει, τι σημαίνει, ότι σαν στη σχέση του ότι είναι σωστός. Δεν είπα για τη σχέση του εγώ. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος όπως είναι στα ρούμπα. Βρε, στα ρούμπα είναι, πώς φέρεται όμως. Όταν ακούει άλλοι ότι πάει πίσω τον Αγγελό και αυτό και αυτό και εκείνο το άλλο και συγκινείται και εύκολα γιατί το πακέτο τι μετά. Τι σχέση βλέπει, έχει ο Αγγελός. Βλέπει συνέχεια να πούμε. Εσύ τώρα το κατάλαβα τι έγινε. Όχι, έκανα λάθος εγώ. Είδε βίντεο του Μουτσινά που κάνει τα έτσι και λέει αυτή είναι. Λέω, άντε, λάθος έκανα. Πού, Λούις. Ναι, σου λέω. Λούις. Έχει όρεξη, παιδιά. Τι όρεξη. Δεν ακολουθώ. Λούις, φου. Δεν ακολουθώ γιατί όντως μπορεί να υπήρχε φλερτ και να υπάρχει χωρισμός. Φλερτ υπήρχε 1000%. Ναι, χωρισμός ναι, όμως δεν υπήρχε. Το εκμεταλλεύτηκε η Μαλέσκου. Τη μάτιασες. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, χώρισε η κοπέλα. Καλά τι έκανε. Για να βάλει μια νότα να κουνηθεί. Τι σχέση έχει αυτό με το Χεζόνια. Ο Χεζόνια, Χεζόνια, πώς το λες. Σε να πω σε διάλογο σου λέω. Χεζόνια ο τύπος. Ναι, δεν είναι. Έκανε αυτού και φύγε. Κάτι έγινε, μαλώσανε. Μπορεί να τα ξαναβρούνε. Αυτό πια με το unfollow και το follow, τι αυτή τη μαλακή έγραψαν. Τι κάνουν εσύ, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, επειδή όμως η Μαλέσκου κατάλαβε ότι δεν, αυτή δεν πουλάει, δηλαδή σου λέει όσο και να χαμογελάω, όσο και να πίσω γκόμενα κτλ. Όσο και να το μοστράρω, δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να μιλάω τα τέλεια ελληνικά μου, όσο και να ταλανίζομαι γύρω-γύρω, πρέπει κάτι να κάνω για να ανεβάσω τα νούμερα σε αυτή την κόλλια εκπομπή που έκανε πάλι 6% γαμότο μου. Και εν τέλει να πούμε, πήρε απόφαση μετά από ένα μεγάλο meeting που έγινε, τι να κάνουμε για να ανεβάσουμε τα νούμερα. Πρωί-πρωί έγινε το meeting, γιατί το πρωί τα είδανε. 7 η ώρα κάνανε meeting, το μεγάλο μυαλό πήρε μπροστά ο αρχισυντάκτης, ο ολοκένουργιος αυτός αρχισυντάκτης, μεγάλο μυαλό. Δεν γίνεται διαφορετικά, θα φέρουμε το survivor. Του λέει τι ιδέα ρε, είναι αυτή. Τι ιδέα είναι αυτή να πούμε. Survivor, ακούσαμε την απάντηση πάλι με το Σάκη. Πριν πάμε εκεί, ιδέα ρε. Η μεγάλη ιδέα σου λέω να πούμε. Τρομερό! Φέρτε τους! Και τους φέραμε. Και ακούσαμε αυτό που είπες. Ναι. Ότι είναι ντεμοντέλα λες σχέση. Λέει ο Σάκης. Νομίζω ξεβήκε σήμερα ένας και λέει ότι δεν είναι. Μην ξαναπιστεύουμε σχέση. Είναι ντεμοντέ. Όχι, όχι, δεν λέω. Έτσι, ναι. Λέει η Μαριελένα, νομίζω ότι δεν πάει να δει σήμερα τη μητέρα της. Οπότε σημαίνει ότι μάλλον μένουν και μαζί. Όχι μάλλον μένουν μαζί. Το είπανε, μένουν μαζί. Ναι, ναι, είναι συνέχεια και, μαζί. Και οι γείτονες ότι λοιπόν, είναι συνέχεια μαζί. Αυτοί δεν έχουν σχέση, παιδιά. Δεν έχουν σχέση. Δεν έχουν συνάψει δεσμό. Είναι ντεμοντέ. Είναι ντεμοντέ, ντεμοντέ. Είναι αυτό που λέει, τα έχουμε, τα φτιάξουμε. Επειδή εγώ παιδιά δεν μπορώ να δω τη Μαλέσκου πια, το έχω κόψει. Λοιπόν, επειδή δεν είδα τη συνέντευξη, δεν είπε, ταλανίζεται ανάμεσά σας εδώ ο Έρος. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να μην το είπε.
Συγγνώμη, γιατί κοιτάζε με να έχει την εντύπωση ότι κάθομαι συνέχεια να βλέπω τη συνέντευξη μου. Βαριέμαι. Εν τω μεταξύ, σου λέω πολλές φορές νιώθω ότι βλέπω Νικελόντι μου τρόπο που μιλά. Το μαρούλι που μιλάει, κάτι τέτοιο. Προχθές με την άλλη. Αυτή που συμπαθώ κιόλα από τα Λαβιερό. Ναι. Πώς ξεκινάει. Μ' αρέσει που τη λέει, ήταν φέτος η χρονιά σου και σε ξέρει όλο ο κόσμο, σε αγαπάει, έχει διάσημη. Και έχει χρυσοπληρώσει όλα την πράγματα στα διαλύματα στο Sky, θυμάσαι, με την Πολυθρόνα. Έχει δώσει 800 αυτοκίνητα Mercedes δώρο, πώς τα λένε, giveaway, ή κατσαφάδου. Έχει πληρώσει τα γέρατά της. Έγινε, όχι τα εξαιρετικά. Εντάξει, δεν έγινε, αλλά θέλω να σου πω. Οπλερώνω, παίρνει αυτό που του ανήκει. Θα μου δώσει και εμένα κανένα φράγμα να πάω να κάνω μια διαφήμιση. Στην Πολυθρόνα, γιατί. Δηλαδή δεν σου φτάνει, δεν σου φτάνει, να πούμε να μου ανέβει πολύ, θέλω να με παρατήσει. Ναι, για να πηγαίνει στη Μαλέσκου μετά και να βρει εμένα. Να βρει εμένα. Αυτό τα λέει. Εγώ δεν μιλάω άμα θυμάσαι. Στασίδη θέλει. Άλλα, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά αυτά που λέει στη συνέντευξη της, λέει που έγινε τόσο διάσημη, που σε αγάπησε ο κόσμος. Ναι, αλλά πώς έγινε διάσημη, δηλαδή, κατάλαβες, κάποια πράγματα πρέπει να είναι σωστά στις συνεντεύξεις. Δεν της είπε και το άλλο το ωραίο, ταλανίζεται ανάμεσά μας. Να μου πεις, ήταν χορηγός στο Sky. Αυτή ναι, ρε, εκεί ήταν στα γυναίκα. Όχι, να σου πω, εγώ την πάω πολύ αυτή. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από το πώς έκανε, ξεστή, ξεκίνησε. Με τα λεφτά της και τη μαγιά της, καταρχήν, άκουσε. Έβαλε λεφτά, αλλά πόσα πήρε. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, αλλά επένδυσε και στο πρόσωπό της, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή, ουσιαστικά στις διαφημίσεις ήταν μέσα ίδια και έτσι εμπιστεύτηκαν και οι γυναίκες ουσιαστικά τα προϊόντα της. Είναι και αυτό ένα μάρκετινγκ. Τέλος πάντων, κυρίες αλλά είναι πολύ προσιτή, πολύ απλή. Δεν έφερε όμως νούμερα στη Μαλέσκου. Πάμε λοιπόν στο Σάκη και τη Μαριαλένα, οι οποίοι λοιπόν κάνουν ό,τι κάνουν. Κοιμούνται μαζί, ξυπνάνε μαζί κτλ. Λες και δεν τελειώσει το survival. Ποτέ. Λοιπόν, αλλά σχέση είναι ντεμοντή να το πούνε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν δεν είναι για τη σχέση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω η μαμά της αν παραμιλάει ή όχι, γιατί λέει ακόμα τη μαμά της δεν την βλέπει. Άρα και πού την πήρε κανένα τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρω η μαμά της τώρα τι έχει να πει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω και με πόσο Σάκη. Έχω να μιλήσω και μέρες μαζί με την μαμά του Σάκη. Εμείς επειδή έχουμε στηρίξει αυτά τα παιδιά, η αλήθεια είναι για να λέμε τις αλήθειες όπως έχουν τα πράγματα, ότι έχουν τις τελευταίες μέρες μια υπερέκθεση. Δηλαδή βγαίνουν συνέχεια συνεντεύξεις, λένε τα ίδια πράγματα και ο Σάκης επαναλαμβάνεται τα ίδια και σε live, σε συνεντεύξεις αριστερά, δεξιά, σε περιοδικά. Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ειλικρινής με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος τον αγάπησε και τον έβγαλε πρώτο επειδή. Κάτι έβλεπε. Έβλεπε κάτι, κάτι καθαρό. Και περιμένανε αυτή η σχέση μέχρι και λέγανε για πρώτα σιγά μου. Ο κόσμος περιμένει όχι πρώτα σιγά μου. Για να περιμένει ο κόσμος πρώτα σιγά μου, πάει να πει ότι σου πει σαν ζευγάρι. Με το που βγαίνει έξω. Τώρα από εκεί πέρα είναι δημοντήρο δεσμός, τι να σας πω. Με το που βγαίνει έξω, αρχίζει αυτή η ιστορία, είναι συνεχώς μαζί κόλλος και βρακή με τη Μαριαλένα. Αρχίζουν συνέχεια αυτό το παραμύθι, δεν είμαστε μαζί, δεν θέλουμε, θα δούμε, δεν είμαστε μαζί. Είστε μαζί. Αυτό είναι κοροϊδία. Είστε μαζί. Δηλαδή, αυτό ο κόσμος νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σας γυρίσει μπούμερα. Και είπαμε, αυτά τα παιδιά τα έχουμε στηρίξει. Αλλά από το παιχνίδι και μετά που τελείωσε και πήρε την πρωτιά ο Σάκης, θέλουμε να ακούσουμε μια ειλικρινή απάντηση. Δεν θέλουμε όχι απάντηση. Όχι, δεν θέλω να ακούσω μια απάντηση εγώ. Εγώ θέλω να σταματήσουν το γυρολόι και να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, οι περισσότεροι κάνουν τη δουλειά τους. Σπρώχνουν τα μαγαζιά σου, δηλαδή. Μπράβο, δηλαδή ο κόρο, ας πούμε τώρα. Δεν είναι πλέον παίκτης από αντιπαθώ ή συμπαθώ ή οτιδήποτε. Ο κόρο τώρα αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται άψογα. Ο κόρομι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι από όλους τους παίκτες είναι ο πιο σωστός. Δηλαδή αρχίζω και πιστεύω ότι τον έχω αδικήσει μέσα στο παιχνίδι. Λόγω οπα, μην το πας εκεί. Εγώ και το πάω. Όχι, μην το πας εκεί. Άκουσε. Άλλο το παιχνίδι. Και άλλο η αληθινή ναι, ζωή. Αλλά μήπως όντως το μοντάζ ήταν πολύ. Το μοντάζ, μωρέ, όταν είπε να μην το 30 Τον τάισε μετά όμως λέει. Τον τάισε μετά. Μετά όταν τον ζόρισε στην πίνα και μετά. Ναι, αλλά στήχησε. Και του είπαν και άλλοι μαζεψέ το. Ο τρόπος. Έλα, τώρα, ξέχασε όμως, τότε. Ναι, κοίτα, σου πω. Μην λέμε τον παλάκι το παιχνίδι. Περίμενε. Το παιχνίδι τελείωσε. Μην το συνδυάζει. Μην το συνδυάζει. Να σου πω τώρα σε live που καταρχήν ξεκαθάρισε και τη σχέση του με τη Χαμπέρη. Να το πούμε αυτό. Είπε ο ίδιος και μπράβο του. Είπε ότι παιδιά, εγώ έχω σχέση και πάρα πολύ καιρό. Δεν συμβαίνει τίποτα με τη Χαμπέρη. Η ίδια χώρισε. Απλά δεν υπήρχε τσακωμός. Δεν μαλώσανε. Χώρισαν. Δεν χώρισε η ίδια. Την χώρισε ο ίδιος. Ναι, αυτό που είχαμε πει ότι τέλος πάντων. Δεν χώρισε. Η κοπέλα δεν χώρισε. Καταρχήν η Χαμπέρη τελείως τυχαία έγινε. Τη χώρισε ο δικός της.
Δεν τον χώρισε. Ναι, αυτή. Απλά δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι με τον Κόρομι. Ναι. Ο Κόρομι ξεκαθάρισε ότι έχει σχέση. Τη χώρισε ο δικός της. Mm-hmm. Δεν είχε σκοπό να χωρίσει η Χαμπέρι. Ναι, οπότε δεν υπήρχε τίποτα με τον Κόρο, ούτως ή άλλως. Ο Κόρο, ο οποίος βγαίνει να στηρίξει επιχειρήσεις του, όπως και ο Σιμακόπουλος, και καλά κάνουν τα παιδιά αυτά. Έχει και οποιοδήποτε άλλο. Ναι, και οποιοδήποτε άλλο έχει πει να τη στηρίξει και βέβαια τη δουλειά σου και τα λοιπά. Και ο Σάκης και τα λοιπά. Όλοι κανονικά. Αλλά πάντως υπάρχουν τα τρία αυτά παιδιά, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος και τώρα κάνουν τέτοιες χοντρομαλακίες. Κάνουν τώρα λοιπόν ακόμα, λες και είναι στο παιχνίδι. Τελείωσε! Άννα Μαρία, Τζέιμς και Μπάρτζι, τελείωσε το παιχνίδι. Τέλος, finito la musica. Finito la musica. Εντάξει, ναι. Υπήρχε μια διαμαρτυρία επειδή ξέφυγε του Τζέιμς και είπε το Σάκη καδένα. Ήταν, ας το πούμε, μια πλάκα που κάνανε οι haters επειδή φορούσε την αλυσίδα. Αλλά από εκεί πέραν αυτό που λες εσύ, ότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν χρειάζεται άλλο να ασχολούνται με αυτό. Έχουν απομονωθεί από τους άλλους, το παίζουν κάπως, δηλαδή αυτή τη ηρωνία, αυτό το στυλάκι της Άννας Μαρίας, του Τζέιμς, το εμείς είμαστε κι ένας άλλος και ο άλλος παρατραχάμενος δίπλα σαν σκυλάκι, να τρέχει ακόμα και να βλέπουμε, να πούμε, σε επανάληψη τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και το παιχνίδι, παιδιά, τελείωσε. Ο Σάκης μπορεί να λέγεται, να το λέτε καδένα ή οτιδήποτε να το λέτε, να πούμε, αλλά ο Σάκης έχει επιχειρήσεις, ο Σάκης από αυτή τη στιγμή είναι ο νικητής, ο Σάκης λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει αυτά που έχει, εσείς δεν τα έχετε. Η Μαρία Λένα είναι αυτή που είναι, έχει αυτό που έχει. Ο Κόρομι, μάγκας, κύριος επιχειρηματίας, του βγάζω το καπέλο όσο τον αντιπαθούσα από την κίνηση που έκανε τον τριαντάφυλλο. Ναι, και όταν βγήκε έξω είναι μια χαρά και είναι πολύ σωστός. Ο Ασημακόπουλος κύριος. Και μιλάει για όλα τα παιδιά εκτός από την τριάδα που υποτίθεται. Μετά όλα τα παιδιά μίλησε και με τον Τριαντάφυλλο, μίλησε με καλά λόγια, δεν είπε κάτι αρνητικό. Όχι, δεν έχει κάτι είναι τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ισορροπημένα. Και χαίρομαι γιατί ιδιαίτερα όταν ακούω να μιλάει για τις επιχειρήσεις όπως ο Κόρομι, έχω κολλήσει στον Κόρομι γιατί. Έχει καφετέρια. Το παιδί προωθεί το μαγαζί του. Σου λέει, κύριε, τη δουλειά μου τώρα κοιτάω. Τώρα είμαι στα προβλήματά μου. Και δεν βγήκε καθόλου καβαλημένο. Εγώ περίμενα να είναι ο πιο καβαλημένο από όλου, επειδή είχαμε θυμάσει με τη Μύκονο και αυτά. Μπράβο, γιατί, ναι. Τον κόλο έξω, ναι, τον κόλο έξω, αυτό δεν είναι μικρό, δεν είναι πασαρέ. Ναι, έχει όμως, φαίνεται πολύ πιο προσγειωμένος, έχει ομορφύνει κιόλας για αυτό το look του κριτικού, το περίεργο. Φαίνεται πολύ πιο προσγειωμένος και είναι αυτό που λες εσύ, ότι κοιτάνε τις επιχειρήσεις τους και ο Σάκης αυτό προσπαθεί και το λέει συνέχεια και ο Ασημακόπουλος, εντάξει ο Ασημακόπουλος, η μπιφτέκα. Με την παραγωγή που ζήτησε και συγγνώμη. Σου λέει κάτσε τουλάχιστον να τα πάρω το 30 χιλιαρικάκια. Δίνω αριστερά δεξιά φιλανθρωπίες, αλλά μην μου κάνουν καμιά τζίρι τζάτζουλο και δεν μου τα δώσουν. Επίσης θέλω να πω στην Άννα Μαρία και στον Τζέιμς και τα λοιπά εκεί πέρα, στην παρέα αυτή, να δουν το παράδειγμα της Τούνη. Να, βγήκε η Τούνη, είπε ότι έχει πάει με γυναίκα και αυτομάτως βγήκαν άλλες δύο από πίσω να το κάνουν και μόδα. Βέβαια οι άλλες δύο. Είτε το διαβάσαμε είτε δεν το διαβάσαμε, από τα ίδια ήταν. Η μία ήταν στο Bachelor, η άλλη και στο GNTM. Μάλλον ήταν στα interview του τον Bachelor. Η μία βγήκε, όχι, η μία βγήκε, είπε ότι έχω πάει με γυναίκα. Η Άννη Βασίλα, νομίζω λέγεται. Ναι, ναι. Και στο TikTok η Μαριεύη Φραγκάκη δήλωσε ότι είναι λεσβία. Ναι. Α, δήλωσε ότι είναι λεσβία αυτή. Mm-hmm. Δήλωσε λεσβία. Ναι. Άμα δήλωσε λεσβία, μαγιά της. Ναι. Στο TikTok νομίζω. Είχε πάει και αυτή στο. Ακούω. Η κοπέλα που δήλωσε λεσβία και τα λοιπά δεν είναι γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί. Είναι οκ. Δηλαδή είχε το θάρρος, βρήκε το θάρρος μέσα από αυτά που γίνεται τώρα αυτή την περίοδο και είπε τα δικά της και μπράβο, τους βγάζω το καπέλο πάρα πολύ. Εκεί είναι ξεκάθαρη. Ναι, όχι, σεβασμό. Δεν πήγα με γυναίκα και μου άρεσε. Ναι, 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 μπράβο, αυτό είναι άλλη ιστορία αυτό. Δηλαδή σεβασμό σε αυτή την κοπέλα. Γιατί πραγματικά επέλεξε να δείξει το κανονικό τη πρόσωπο, μιλιά τη με χαρά τη, αυτό είναι. Mm-hmm. Ό,τι θέλει κάνει η ζωή του καθένα και μπράβο τη. Εμείς δεν είμαστε κατά των γκέι κτλ. Ή κατά τη κάθε λεσβία κοπέλα κτλ. Δεν έχουμε κάνει και είμαστε πρόβλημα. Είμαστε κατά αυτών που το χρησιμοποιούν. Είμαστε κατά σε αυτού που το χρησιμοποιούν. Αυτό το πάω και από εδώ, πάω και από εκεί κτλ. Υπάρχει, είναι υπαρκτό, δεν το συζητάω. Υπάρχει, είναι υπαρκτό, δεν το συζητάω. Αλλά το είπε η Τούνη τώρα. Η Τούνη το είπε για λόγους διαφημιστικούς ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Η άλλη που βγήκε καπάκι από πίσω, τι πιστεύω, θα γίνει Τούνη. Μας είπατε για την Τούνη, όλα αυτά που μας στείλατε είχατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδα για το σπίτι της Τούνη. Οι άλλοι λέγανε ότι είχε λόγω σε κάτι δημοσιεύματα που είχαν βγει 500 χιλιάρικα, όχι πήρε το μισό 250 χιλιάρικα. Παιδιά, είναι ένα σπίτι το οποίο είναι το, όπως είπατε και εσείς, το 54.
το οποίο εντάξει, δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλη αξία, όσο και να είναι κέντρο, όσο μέσα είναι ρήπιο, θέλει φτιάξουμε από την αρχή. Οπότε μην υπερεκτιμούμε κάποιες καταστάσεις. Και παιδιά, κάποτε μπορεί να έχει μια αξία μεγάλη. Πάντως αυτό το σπίτι, όπως το έκοψα εγώ, ας πούμε, με την επισκευή που θέλει κτλ. Δηλαδή έτσι όπως είναι, η τιμή του είναι 50 με 80 χιλιάδες. Η τιμή του. Από εκεί πέρα για να φτιαχτεί θέλει άλλα 100. Δεν το συζητάω. Για να φτιαχτεί. Βέβαια η Τούνη δεν θα το δώσει ένα ευρώ. Για τη χαρά τη. Επιχειρήσεις υπάρχουν. Υπάρχουν και παρακλάδια επιχειρήσεων. Ναι, υπάρχουν και άλλα προφίλ. Λούση, δηλαδή, θα βάλει όχι, υπάρχουν και άλλα προφίλ που συνεργάζονται. Α, ναι. Και έτσι μάλιστα έχουν ανεβάσει. Με αυτή τη δυναμική κατάφερε και η Τούνη να ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι. Βέβαια, εδώ να πούμε, η Τούνη δεν είχε πάει στην Μύκονο μαζί με τη Σουλαγκράμουλους. Παρέα δεν ήταν μαζί. Βέβαια, ναι, παρέα. Δηλαδή ξέρει το πρόσωπο ποιο είναι. Κολλητή της είναι. Κολλητή της. Mm. Ξέρει ότι έχει στραβαδάχτυλα. Το ξέρει αυτό. Είσαι ορεξάτο σήμερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σιγά σιγά θα τα πούμε. Δεν ξέρω. Ξέρει έχει στραβαδάχτυλα όμως. Έχει φορά και κόκκινο κραγιόν. Ναι. Αλλά θυμάσαι από το Μάιστα Ερόξ, από τις αρχές το πρώτο που ήταν η Τούνη, που τη στήριζε η Σουλαγκράμουλους. Ήταν κολλητής από τότε. Ναι. Ήταν κολλητής από τότε. Εντάξει, ένα θυμάκι του με χαρά του. Ναι. Λοιπόν, αλλά η Σουλαγκράμουλους έχει ένα σταυροδάχτυλο. Παιδιά μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Το σταυροδάχτυλο. Λοιπόν, και πού αλλού το είδα και πού αλλού το είδα το σταυροδάχτυλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το είδα το σταυροδάχτυλο πάντως. Να το ξέρει. Να το ξέρει, λέω. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Επειδή τα πήρα πάρα πολύ χοντρά με το θέμα της Μαλέσκου. Και ξεκίνησες και φορτσάτος. Ναι, τι να κάνω. Να πω για μια φορά ακόμα για αυτήν την κοπέλα την Φραγκάκη, ότι σεβασμό στο κορίτσι αυτό, που στο TikTok βγήκε και είπε ότι είπε, με σεβασμό. Δεν το είδα το TikTok, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Athens Magazine. Ναι, κακώς το βάλαμε το όνομα αυτό, το βγάζουμε απ' έξω, γιατί δεν έχει σχέση με τα άλλα δύο κορίτσια από τα οποία συζητάμε. Η κοπέλα αυτή έκανε μια μεγάλη κίνηση, ίσως βρήκε τώρα το θάρρος να πει κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελε πάρα πολύ να πει. Επειδή είπες για Τούνη πριν, επανακυκλοφόρησε τον Νίτρο, γιατί το διαφήμιζε πάλι ο Κωστόπουλος. Ναι, γιατί σταμάτησε το. Α, όχι, βγαίνει το. Τέτοιο τώρα, βγαίνει το site. Τι βγαίνει το site. Ανοίγουν και site. Ναι, αλλά το περιοδικό κυκλοφορεί πάλι, δεν εξαντλήθηκε. Εξαντλήθηκε, γίνεται επανακυκλοφορία. Ναι, επανακυκλοφορία. Επανακυκλοφορία σημαίνει ότι ξανατυπώσανε. Ναι, αυτό λέω. Παιδιά, 9 ευρώ. Τσάπα πράγμα είναι, ωραία, εντάξει. Θα δείτε και την Τούνη. Ναι. Αλλά τα αγοράκια, τι να δω την Τούνη. Εδώ η Τούνη τη άρεσε πολύ με γυναίκα. Όχι, όχι, αφού είχε. Ναι, αλλά αφού είπε ότι η Τσάρση είναι μια κοιτάξια. Το Bullfast που λέγαμε παλιά. Θυμάστε τι μπλε που ήταν τη μόδα. Τη φοράγε και από τη μία και από την άλλη. Λοιπόν, α αφήσουμε την Τούνη και να δούμε λοιπόν τι γίνεται παρακάτω. Και σόρουχα νομίζω είχε. Όχι, δεν είχε σόρουχα, ήταν φούστε. Τώρα που το θυμήθηκα, προ Ελεονόρα μελέτη μήνυμα. Ρε εσύ Ελεονόρα, πέρυσι τέτοια εποχή που ετοιμαζόσουν να κάνει το πρωινάδικο πάλι με τον Μάνε και τα λοιπά, ήσουν δυσευτυχισμένη πάρα πολύ. Και έλεγε στα καλύτερα λόγια τι ωραία ομάδα θα φτιάξουν, τι dream team είναι αυτή και τι θα γίνει και το ένα να δει. Τώρα βλέπω πάλι τα ίδια. Να λες για το Μέγκα, αυτό που ετοιμάζεται, που είναι οι εκπλήξεις του ένα και του άλλου. Τι να πει, Βεθοδόρη. Ορίστε. Και τι να πει. Να μην πει τίποτα. Δεν μπορεί. Τις ίδιες μαλακίες κάθε χρόνο δεν μπορεί να τις ακούω. Δεν μπορεί να με μιλήσει. Ναι, αλλά άκουσε. Όταν έχει πει τόσα πολλά για το Μάνεση και την ομάδα κτλ. Και πα τόσο άπατη και σε κόβουνε. Την επόμενη φάση που σου δίνει η ευκαιρία δεν είναι η δυσμαλακία. Είναι καθοδηγούμενο και από το κανάλι, ότι πρέπει να τα πει αυτά. Όχι, μου, δεν είναι καθοδηγούμενο του κανάλι. Α πει το κανάλι να μιλήσει. Mm-hmm. Δεν έχει να πει να με τι ετοιμάζουν και είναι εκπλήξει, σα λέμε κτλ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί προβλέπω να την τρώσει τη μάπα πάλι να μου όπω πέρυσι. Και να κόβεσαι πριν κάνει παρέλαση. Γιατί καλέ. Γιατί έτσι πάει. Τον κατεμοιάζει μόνη τη. Και είναι και φίλοι να πούμε ότι την ξέρω πάρα πολύ. Όταν σου παίρνει όμως συνέντευξη, Θοδωρή, τι να πεις. Ε? Τι να πεις όταν σου παίρνει συνέντευξη, δεν θα πεις τα καλύτερα. Δεν πήρε συνέντευξη. Απλά. Πού τα είπε. Την είδα να δημοσιογράφει στο θέατρο εκεί στο άλλο που είχε πάει. Ωραία, και την ξέρει την εκπομπή και πει: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι προετοιμαζόμαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε προσπάθεια για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Τέλος. Α, ήταν λίγο στην υπερβολή. Η υπερβολή, παιδί μου, και αυτό που ετοιμάζουμε και που θα κάνουμε και αυτό η ομάδα από εκείνο που το άλλο. Ποιο σα παίρνει, Μουνάκι. Πέρυσι σα παίρνει, είχαμε και πήγε στο διάλογο αυτή. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν ήταν η χρονιά της, το είπαμε. Ούτε φετινή ήταν η χρονιά της. Και αλλιώς δεν ήταν η χρονιά της και κάθε χρόνο έχουμε εκπομπή. Πας απέναντι στην Τζιμψιλή.
η οποία έχει χτίσει, δηλαδή μου ένα κοινό εκεί. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, το πρωί έχω μάθει 8 η ώρα ακριβώς να πηγαίνω στην Τσιμισίδα, τη βλέπω. 8 και 10, 8 και 10 μετά το Μποστίδι, από το Sky. Έχω μάθει, δηλαδή, έχω μια σειρά. Βλέπω κάποια πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι εύκολο. Εγώ, βέβαια, λέγω τους Μελιάτη, επειδή είναι φίλοι, θα πάω να τη δω. Επειδή την ξέρω και προσωπικά πάρα πολύ καλά, θα πάω να τη δω. Τόσα χρόνια είμαι σαν γειτονόπουλα, δίπλα την πεταγραφία. Λοιπόν, θα πάω να τη δω. Αλλά θα με κρατήσει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις από τη μεριά τη Τσιμισίλη πολύ καλό ρεπορτάζ, πολύ καλούς δημοσιογράφους μέσα, ένα Παπαρότα που αρέσει δεν αρέσει είναι Ταχωνίδης. Και ωραίος Ταχωνίδης. Μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνεί μαζί του, αλλά είναι Ταχωνίδης. Λοιπόν, η μελέτη θα κάνει. Infotainment, θα λέει που πήγε ο Μητσοτάκης. Πάλι για infotainment πάει. Έχει infotainment θα είναι. Έλεξε και με τον Τζουρό τον άνθρωπο εκεί πέρα από την Ιταλία. Θα περάσουν καλά αυτοί οι δύο. Αυτές φαχτούνε πριν την 28η. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα είναι μαζί και η Πετρό. Όχι, αυτή είναι στο πρωινό, έτσι. Στο πρωινό πάει αυτή. Ναι, ναι. Ναι. Αυτή είναι καλή. Αυτή. Ναι. Είναι καλή. Ναι. Μου αρέσει πολύ αυτή. Ναι. Και κάνει και μια ωραία στο pop-up. Έκανε ένα ωραίο ναι, έτσι. Ναι, ναι, το οποίο μου άρεσε. Είχαμε παίξει πολλά στο Jet Express στην τηλεόραση. Όχι στο YouTube, στην τηλεόραση. Λοιπόν. Και πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή, είναι να σαλτάρεις όταν ακούσε υποσχέσεις, λαγούς με πετραχίλια και τα λοιπά να σου λένε και να σου υπόσχονται πράγματα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό ξεπεράστηκε πια, τέλος πάντων, ξεπεράστηκε. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Μετά, το επόμενο θέμα, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό. Δημήτρης Ουγγαρέζος παραμένει στον ρυθμό, στο πρωινό και Μάπετσο, όπως λέει, και είναι ακόμα σε φάση συζητήσεων το που θα πάει. Έτσι. Ακόμα δεν είναι σίγουρο τίποτα, οπότε είμαστε μόνοι να δούμε που θα πάει, τι θα γίνει. Η ιδέα που μου στείλανε ένα μήνυμα σήμερα και ήταν πάρα πολύ καλό μήνυμα, αυτό για το Μέγκα. Νομίζω ότι δεν ήταν κακιά ιδέα να επιστρέψει ο Μέγκα πίσω κάποια στιγμή ο Ουγγαρέζος. Όχι βέβαια να πάει στην μπάρκα, δεν κολλάει εκεί. Αλλά όταν πάει και στη μελέτη. Τελικά αυτό μένει στην μπάρκα, ε. Ο Καβατζίκης. Ναι. Τώρα βέβαια, ο Καβάλα άλλο. Πήγαινε στου διαδρόμου και είπε και φώναζε, ναι. Επειδή ναι. Αυτά τι ανήκαν. Εσύ δεν έλεγε ότι θα φύγει όμω. Έτσι είπε αυτό. Φταίω εγώ που γύρισε την πιφτέκα. Τι γύρισε την πιφτέκα. Καλά, μπορεί να μην έχει και άλλη πρώτα, σου λέει κάτσε εδώ για σίγουρα. Όχι, μα δεν πέρανε αυτό. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, είναι 10-15 άτομα τα οποία κάνουν κύκλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Πάνε παντού. Και όπως πάει να μπει στη μέσα κύκλο. Νταφ, έξω. Κλωτσιά. 15 άτομα αυτά, δεν είναι παραπάνω. Αυτό είναι μέσα 15. Αυτό. Ο Ουγγαρέζο δεν είναι. Κοιτάξτε, ο Ουγγαρέζο μου κάνει ένα αυλικό, το βγάλανε εκείνο, το βγάλανε το άλλο. Ο Ουγγαρέζο είναι πιστό. Δηλαδή, κάθε μια ομάδα μέσα είναι πιστό. Δηλαδή, α πούμε, και να γυρίσει πίσω κάποιο στο πρωινό. Δεν θα είναι κακό, δηλαδή δεν πει ότι γύρισε πίσω. Είναι πιστός. Δεν φεύγει από εκεί για λόγους αντιπαλότητας με την ομάδα μέσα. Φεύγει για άλλους λόγους. Μάλιστα. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να χαράξει το δικό του δρόμο και έχει δίκιο. Έχει μεγαλώσει και ο Δημήτρης. Δεν είναι 45 χρονών. Όχι, 37-38 χρονών. Τι λες, μωρέ, Ουγγαρέζος. Ναι. Το γκουγκλάρω. Γκουγκλάρω, 37-38 χρονών. Δεν είναι τόσο μικρός. Κάτσε. 37-38 χρονών. Παραμίκρινες. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε που λένε. Εσύ είναι μικρός ο Ουγγαρέζος. Εγώ όταν έκανα εκπομπή και πάνω στην εκπομπή μου και με έβλεπε. Ναι. Ήταν πιτσιρίκι πολύ. Θα σου πω τώρα πώς είναι. Δηλαδή κάτσε, πώς είναι. 41. 41, εντάξει, κοντά της. Ναι, 41 στα 42. Εντάξει, το παιδί τώρα αυτό, άμα δεν κάνει τώρα. Τι κοντά της, 36-37 είπες και εγώ είπα 40 κάτι. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Αλλά αν δεν κάνει τώρα την κίνηση, πώς θα την κάνει το παιδί. Εντάξει, είναι σε ηλικία που πρέπει να κάνει κάτι. Καλά, ξυστή, δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί αν σε έχει συνηθίσει ο κόσμος σε ένα συγκεκριμένο πόστο, είναι δύσκολο να βρεθείς πρώτος. Να μου πεις και η Τσολάκη πρώτη πήγε τώρα. Okay. Εσύ, Έλενα, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Εάν, ας πούμε τώρα, για παράδειγμα, πήγαινε ο Γκαρέζος πρώτο βιολί μαζί με την Τσολάκη στο Open, θα του έπαιρνε τα σόβρακα. Ναι, α, εννοείς σαν δίδυμο ναι. Που θέλουν, που ψάχνουν. Άμε. Και δίδυμο. Άμε. Για φαντάσου αυτό το δίδυμο. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι λίγο τον πήγε πίσω αυτή η χρονιά, γιατί μου φαινόταν σαν να βαριέται στο πρωινό. Ρε παιδί μου, το παιδί αυτό δεν είχε να πάρει τίποτα από αυτήν την εκπομπή. Ξέρω ότι τελειώνει, η σεζόν φεύγει από εκεί και σου λέει: εγώ πρέπει να πάρω τις αποφάσεις μου. Για μένα, ένα δίδυμο Τσολάκι με Ουγγαρέζο θα ήταν τρομερό. Τρομερό.
Και βέβαια ξέροντας την Πρωνίζωνη πάρα πολύ καλά, γιατί την έχει βιώσει. Mm-hmm. Ξέρεις ότι ξεκίνησε η καριέρα του σε μια πεντάδα στον Ονέγκα σε πρωινό. Mm-hmm. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, ναι, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Οπότε λοιπόν τα πρωινά τα ξέρει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει μια μεγάλη κίνηση. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Δηλαδή, yeah, να σου πω τώρα μου ήρθε βέβαια αυτό. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Τσολάκι, τα ακούς. Για να χτύπα ένα τηλέφωνο στον Ουγγαρέζο, άμα είναι κενός να σωθείς. Θα σωθεί αυτή. Ναι. Θα σωθεί αυτή. Θέλει για ένα παρτενέρ. Και βλέπω να πούμε τη Μαλέσκου μετά, το 6 να είναι όνειρο απατηλό. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Στα μάτια της Κόκοτας. Mm-hmm. Πανάρχιο τραγούδι. Τότε που ο Ξέρξης ήταν σοβαρό σε Γάλλιο και είχα πάει εγώ με ένα γραμμόφωνο από κάτω και λέω Ξέρξη, ακούς. Πριν δεις τη μάχη της Αλαμίνος. Εγώ έχω ζήσει εποχές που όλα τα μάξια έκανα το σηματάκι Έλπα, το θυμάσαι. Το θυμάσαι, πού είχε η Έλπα, έκλεισε. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, και είχα βάλει το γραμμόφωνο και το ξέρεξε να ακούσει. Δεν είμαι τόσο μικρή. Με ένα όριο τρελό, όνειρο πατηλό. Δεν είμαι τόσο μικρή, λέω τελικά. Δεν λέει να το ψάξει. Έλπα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λένε στο Facebook το βλέπω αυτό. Που δείχνει μια κασέτα και ένα στυλό. Λέει, αν ξέρω τι κάνει. Εντάξει. Και πριν μου χρειάζεται το στυλό, τότε λέει, είστε λέει μεγάλη σε ηλικία πια. Ναι. Μας μασάγανε τις κασέτες. Κρούτσου, 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 κρούτσου. Εγώ και τις παραλίες μετά. Εγώ μάλιστα έπαιρνα και μετάλλου κασέτες, δεν έπαιρνα τις απλές. Εγώ έπαιρνα πανάκριβες κασέτες. Πώς θα λέγανε τα μεγάλα τα κασετόφωνα με τα διχεία, τα μεγάλα, που τα παίρνα στις παραλίες. Δεν θυμάμαι. Είχα τέτοιο εγώ, αλλά. Εννοείται ότι θα είχε. Λοιπόν, και έπαιρνα μετά το κασέτα όταν με τη μάγκο και μου το έγινε ταινία, τσαντίλα. Πω ρε και έχω ρίξει όσα λεφτά στην κασέτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς θέλουμε από εσάς τα σχόλιά σας. Όπου μας φτιάχνετε λάθος να μας ταχώνετε, αλλά σωστά, όχι μαλακισμένα. Το τι εννοώ, γυρίστε στην αρχή το βίντεο να δείτε τι ακριβώς είπα. Μην λέω τα ίδια. Ναι, εσύ. Μην λέω τα ίδια πάλι. Αρχή και τέλος τα ίδια θα λέω. Λοιπόν, για αυτό λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα σχόλιά σας σωστά να είναι. Δηλαδή, θέλετε να με βρίσετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να με βρίσετε. Και σωστοί λόγοι. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι. Παλιά με τις κασέτες, όταν δεν ήθελες να ακούσεις τον άλλον, τη λέει, πατάγε στο. Στα γρήγορα και φτάνει στο τέλος. Επειδή πες πήγαινε στην αρχή, στο τέλος. Λοιπόν, εάν θέλετε να βρίσετε, μπορείτε να πείτε τι άσχημος που είσαι, τι μύτη στραβιά είναι αυτή. Δηλαδή, είσαι αυτό με τη στραβιά μπείτε το κόψεις, μόνο εσύ το βλέπεις. Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν το τονίζεις. Άμα ο άντρας έχει στραβιά μύτη. Έχει και στραβό. Βλέμμα. Γιατί πει το μυαλό στο πονηρό. Αυτό το κορίτσι είναι πονηρό, δεν είμαι εγώ. Στραβό βλέμμα, είπα, παιδί μου. Γιατί ναι, δεν μπορείς να. Δηλαδή είμαι και αλήθωρος. Στραβιά μύτη έχω και δεν είμαι αλήθωρος. Τελικά τι πήγες να πεις. Άμα όντως έχεις στραβιά μύτη, τι γίνεται. Έχει κάτι άλλο πιο ωραίο ακόμα. Ωραία χέρια με ωραία δάχτυλα. Να τα δες. Α, δεν είσαι σούλα γλάμου στραβά. Όχι, δεν είναι στραβά αυτά. Όχι, όχι. Είναι normal τα δικά μου. Η σούλα γλάμου έχει στραβό. Και σε τσάκωσα, σουλίτσα. Σουλίτσα σε τσάκωσα. Σε τσάκωσα, το στραβό δάχτυλο την πάτησε. Την πάτησε σουλίτσα και λες που γράφεις πολλά μέσα και. Ελάτε με τους γκόμενους, ελάτε με τους 5, ελάτε με τους 10, ελάτε από εδώ, ελάτε από εκεί. Σουλίτσα την πάτησε. Σε τσάκωσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά αφού δεν αποκαλύπτει αυτή, δεν θα αποκαλύψουμε εμείς. Ανάλογα, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, ξέρεις. Θα γίνει η αποκάλυψη της σούλας. Η αποκάλυψη της σούλας. Όχι τσούλας, βρε, σούλας είπα. Αμέσως, άλλη τσούλα. Η αποκάλυψη της σούλας. Ξέρετε πόσες τσούλες έχουν αποκαλυφθεί. Από τσούλες κάργα έχουμε. Είσαι ρεξάτος σήμερα. Όχι, ρε, είπα τσούλα τώρα και θυμήθηκα τις τσούλες. Πόσες τσούλες έχουμε. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, δεν το λέγανε. Η σούλα καμία σχέση. Παλιά το λέγανε. Τώρα το τσούλα έχει. Ναι, έχει, ναι, γιατί είναι, αυτό είναι από την προσφυγιά ξεκινάει. Αν δεν μπορεί τσούλα φύγει από εδώ, όπω δράμα ήταν. Ναι. Είπε σε μένα τσούλα, λέγε η άλλη. Να το βάλει ο τράμα. Δεν λέει, δηλαδή τα νέα παιδιά πιο πολύ πάνε στι τάνε. Όχι, όχι. Το στάνε, δεν τώρα τα νεότερα παιδιά τώρα. Δεν λέω τα παιδιά, λέω τα νεότερα παιδιά. Ναι. Τα πιτσίδια 15 με 20 είναι στο αγγλικό μπινελίκι. Πολύ χρησιμοποιούν τα αγγλικά κτλ. Τέλο πάντων, εντάξει μου, ωραία. Πάντως εγώ θυμάμαι όταν λέγανε η μία την άλλη τσούλα, γινόταν τη σπουτάνα στο κάγκελο. ναι, μαλλιοτράβημα, κακό σχέδιο. Ποια είπε τσούλα, μωρή, εμένα, πάρε και τούτη, να και τούτη, να μωρή, πάρε την τούφα σου, μωρή την πήρα. Και δεν είχε εξτέ τότε. Ήταν κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν, τα σχόλιά σας και βέβαια εγγραφή, μην το ξεχνάτε. Φιλάκια, bye bye.